Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί στο ΤΑΕΚ Βοντό η εκδήλωση Mad Walk και τραγουδιστές, σχεδιαστές μόδας, μοντέλα και παρουσιαστές τρέχουν και δεν φτάνουν. Πέρσι έβαλε την Καγιά να φορέσει φτερά. Φέτος ο Σάκης Ρουβάς, φορώντας ρούχο του Απόστολου Μητρόπουλου, θα καλέσει στην πασαρέλα τη διεθνούς φήμης Νόμη Ρουάς του συγκροτήματος Τζέσικα Σιξ και τη Δωροθέα Μερκούρ. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Bad Thing και πάει κάπως έτσι. Στην περίπτωση της Βίκης Καγιά και του Νίκου Κρυθαριώτη, ο γάμος δεν έφτιρε τον έρωτά τους. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, ο Νίκος Κρυθαριώτης, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, δεν σταματά να φυλάει τη Βίκη Καγιά. Νιώθω ότι είμαι μισή αν δεν είναι κοντά μου, δίπλα μου, να μου δώσει κουράγιο. Τι της λέτε για τη δουλειά? Να μην βάφετε πολύ. Γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή, όντως. Εγώ προτιμώ τις γυναίκες άβαφτες. Και ο σύντροφος της Μέρη Συνατσάκη θα είναι εκεί για να την καμαρώσει καμαριέρα. Είναι και μια καλή ευκαιρία να σταματήσει να δίνεται σαν αγκούρι, όπως λέει χαριτολογώντας και η ίδια. Είναι γενικά αυτή της βρετανικής alternative rock σχολής, οπότε κρατάει λίγο αυτά τα μοτίβα και συμπλησμό του. Λίγο γλουδιά. Μετά τα κοσμητικά επίθετα για το αμόρε, η Συνατσάκη άρχισε τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια με τους συμπαρουσιαστές της, τη Βίκη Καγιά και τον Κώστα Μαρτάκη. Δεν υπάρχει ζήλια για του τύπου ότι γιατί δεν είμαι εγώ. Μωρέ, αφού άμα δεν είναι ένας εκεί. Να είναι κι άλλο, να είναι κι άλλο, μα θέλουν τα κορίτσια. Να είναι κι άλλο, μα θέλουν τα κορίτσια. Δεν έχω πρόβλημα, έχει πολλά μοντέλα πίσω, μια χαρά περνάμε. Το Δύο Τρομάρες θα φανεί στο τέλος της βραδιάς. Μόλις τελειώσαμε την πρόβα. Πήγε πάρα πολύ καλά εδώ με τους Νεύμα και την Κατερίνα Στικού, δόξα τω Θεό. Ήταν σορτσάκι, ήταν πιο σκοτεινό από το σορτσάκι. Εντάξει, τώρα θα έχεις τα πόδια της Κατερίνα Στικού για να φορέσεις, να μην φορέσεις σορτσάκι, νομίζω. Εντάξει. Η Δωκίσα Νομικού και η Βονι Μπόσνιακ θα κάνουν πασαρέλα. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν θα είναι κάτω από την πασαρέλα για να τη σταυμάσουν ο Χρήστος Χολίδης και ο Αντώνης Δρέμος. Λίγες ώρες ακόμη απομένουν. Θα τα μάθουμε όλα. Απεργούν αύριο οι νοσοκομιακοί γιατροί.